Η πρώτη μου εντύπωση, προφανώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αποκόμισα, είναι ότι η ζημιά είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη σε μικρές περιοχές, σε μικρές ζώνες και είναι εντονότατη. Σε σχέση, σε πλήρη αντίθεση με άλλες περιοχές, πολύ γειτονικά βρισκόμενες σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις, που δεν έχουν πάθει τίποτα. Λες και ο σεισμός δεν πέρασε καν. Δηλαδή δεν κουνήθηκε ούτε ένα μικρό μπιμπελό, ένα μικρό οτιδήποτε, πραγματάκι, τίποτα απολύτως. Οι λόγοι ποιοι ήταν? Κοιτάτε, το αποτέλεσμα μιας σεισμικής δόνησης, δηλαδή οι καταστροφές ή αν δεν έχει καταστροφές, είναι το αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων. Το πρώτο είναι κατά πόσο απέχει το επίκεντρο από την περιοχή. Εδώ πέρα οι ίδιες περιοχές, εγώ θα επικεντρώσω την απάντησή μου, γιατί στη μία περιοχή είχε και στην άλλη δεν είχε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, εκείνο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο είναι η τοπογραφία της περιοχής. Δηλαδή, αυτές οι μυσγάνγκες που υπάρχουν, όπου εκεί είναι περιοχές όπου τρέχει το νερό το χειμώνα, υπάρχουν οι χύμαροι, δημιουργούνται προσχώσεις πάνω στις οποίες έχουν ανοικοδομηθεί τα κτίρια στις περιοχές αυτές που έχουν πάθει ζημιές. Υπάρχουν περιοχές αποσφήνωσης, όπως γράφει και ο κανονισμός, οι περιοχές αυτές έχουν την υψηλότερη επικινδυνότητα. Μπορεί να είναι και ανάκλαση και διασπορά των διαφόρων σεισμικών κυμάτων, η πρόσθια κατευθυντικότητα, διότι είμαστε προς βορράν, ας πούμε, του ρήγματος και άλλες διάφορες παράμετροι. Πιο σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές. Θα σας πω μια παράμετρο που μου έκανε εντύπωση. Είναι το ότι αλλάχτηκαν όλα τα κεραμίδια του χωριού. Είναι παραδοσιακό οικισμός και οι κάτοικοι τον είχαν διατηρούσαν. Όμως δεν πρόβλεψαν οι στέγες αυτές οι καινούργιες, ισχυρές στέγες θα μπορούσα να πω, να προστατεύσουν, να συνδεθούν, να αγκυρώσουν και να αγκυρωθούν πάνω στους περιμετρικούς στίχους. Και έτσι πιστεύω ότι οι στέγες έσπρωξαν κατά κάποιο τρόπο τους στίχους ψηλά και συνέβαλαν σημαντικά στη βλάβη. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το έτσι υποβιβάσουμε στη σπουδαιότητά του. Και το γεγονός επίσης που ακούγεται ότι που έχει εκτιμηθεί ότι ο υδροφόρος οζήντας είναι... Βεβαίως, κατά σύμφωνα με τους ρωσικούς κανονισμούς και προδιαγραφές, όταν έχουμε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, ακόμα και 2 βαθμούς στην ένταση, τη Μερκάλη, μπορεί να συμβάλλει η ζημιά που προκαλεί το υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Σε 2 βαθμούς, δηλαδή, αν έχουμε 7 βαθμών ένταση, όχι μέγεθος, 7 βαθμών ένταση, μπορεί να γίνει λόγω του νερού και μόνο 9. Μάλιστα. Η επόμενη μέρα τώρα? Η επόμενη μέρα θεωρώ ότι αν διδαχθούμε από το τι έγινε μέχρι σήμερα, η τεράστια δουλειά, η συντονισμένη και όλη αυτή η διαδικασία που έγινε όλων των παραγωγών τις μέρες αυτές, μας δίνει ελπίδες ότι αν συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο, που είμαι σίγουρος δεν υπάρχει θέμα να μην συνεχιστεί, θα πάνε όλα καλά. Για μια βρίζα πάλι ασφαλή, που θα είναι σωστά ασφαλής, πάλι χτισμένη δηλαδή, και να είναι ασφαλής έναντι οποιοδήποτε σεισμό. Ποια είναι η διάρκεια της επόμενης μέρας που μπορούμε να... Εξαρτάται από την οικονομική, ας το πούμε έτσι, χρηματοδότηση, εξαρτάται από την οργάνωση, εξαρτάται από κάτι τέτοιες παραμέτρους. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μετά από αυτό το κακό κυκλοφορούν διάφορες φήμες ή τέλος πάντων λέγονται διάφορα πράγματα σε σχέση με το πού μπορεί να ξαναανοικοδομηθεί το χωριό, υπάρχει θέμα μετακίνησης του? Κοιτάτε, η σύγχρονη αντισεισμική τεχνολογία παρέχει και συναφείς επιστήμες, παρέχουν όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να γίνει μια βρίζα ασφαλής, να ξαναχτιστεί, όπως στο παρελθόν έγινε παραδείγματος χάρη με τα Ανολιώσια, όπου εκεί 1200 κτίρια χτίστηκαν με πολύ ασφαλή τρόπο μετά από μια συνολική καταστροφή που είχε γίνει.
Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι και οικονομικά εφικτές που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια υψηλή ασφάλεια και άνεση στους κατοίκους. Με δεδομένο ότι ο οικισμός ήταν ένας παραδοσιακός οικισμός που είχε και χαρακτηριστικά που άξια λαϊκής αρχιτεκτονικής, αυτά τα στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει να διατηρηθούν στο νέο οικισμό? Εγώ πιστεύω ότι πράγματι είδα εξαιρετικά κτίρια τα οποία είναι επόμενο, είναι οι καραβοκύριδες, πλούσιοι άνθρωποι, οι οποίοι στον προηγούμενο αιώνα, θα μπορούσα να πω, επένδυσαν πολλά, έφτιαξαν πολύ ωραία σπίτια. Αυτά είναι κρίμα να χαθούν. Και πιστεύω ότι μπορούν πολλά από αυτά, τα πιο αξιόλογα, να διατηρηθούν. Ωραία. Κατεκλείδη, λοιπόν, τι θα θέλετε στους κατοίκους αυτού του Να ευχηθώ κουράγιο, να ευχηθώ να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια των παραγόντων της πολιτείας, της τεταγμένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και πιστεύω ότι εύχομαι να πάνε γρήγορα και όλα καλά.